Ξέρετε, δεν θα ρωτήσω μετεωρολόγο, αλλά τον εντεταλμένο σύμβουλο πολιτικής προστασίας περιφέρειας Κρήτης, τον Γιάννη το Λεονταράκη, για να μας δώσει λίγο την εικόνα που έχει από όλο το νησί. Καλημέρα σας. Καλημέρα κυρία Λεονταράκη, καλημέρα στους ακροατές σας. Καλή χρονιά να ευχηθώ με υγεία, με πρωτίστως υγεία σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, ποια είναι η εικόνα σε όλη την Κρήτη? Κυρία Λουδιαράκη, είναι σε ισχύ ένα έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρικών φαινομένων από σήμερα ουσιαστικά μέχρι και αύριο, αλλά από ό,τι φαίνεται όσον αφορά τελευταίες εξελίξεις καιρικές προβλέψεις, φαίνεται να έχουμε έτσι μια στάθεια όσο την Παρασκευή, ίσως και το Σάββατο. Πέρα τους θεολόγους ανέμους, κυρίως νοτιάδες έντονους, κατά τόπους 8 και 9 από χώρια, αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Αυτό που φαίνεται ότι θα επηρεάσει το νησί είναι οι κατά τόπους έντονες καταιγίδες. Ίσως η ραγδαιότητα να είναι αρκετά έντονη σε τόπους, σε διάφορα σημεία του νησιού. Αυτό που εγώ συστήνω στον κόσμο είναι το ότι από τη στιγμή και η περίοδος ελαιοκομικής, καλό θα ήταν αυτό το διήμερο να μην προγραμματίσουν κάποια έξοδο στο ύπαιθρο και σε κάθε περίπτωση και τον καιρό να παραπονούν, αλλά να συμβουλεύονται και τις αρχές. Εφόσον βέβαια βρίσκονται σε εξέλιξη τέτοιου είδους καιρικά φαινόμενα, γιατί δεν το ξέρουμε αυτό. Εννοείται, ναι, σωστά κύριε Λουδιαράκη, αλλά κοιτάξτε, από τη στιγμή που φαίνεται ότι ο καιρός, τουλάχιστον κοιτώντας νότια αυτή τη στιγμή προς το Ηράκλειο και κατευθυνόμενος προς την περιοχή της Μεσαράς, έχει βαρύνει αρκετά. Δηλαδή έχει μαυρίσει και είναι θέμα ωρών να πέσουν οι πρώτες ψυχάλες. Και ίσως η Μεσαρά να είναι μια περιοχή που θα επηρεαστεί αρκετά έντονα σήμερα. Άρα θεωρώ, παρόλο τις δυσκολίες λόγω της έλλειψης εργατικών χεριών όσον αφορά την συγκομιδή, για δύο μέρες δεν χάλασε ο κόσμος, πραγματικά. Καλύτερα θα ήταν να είμαστε προσεκτικοί, να φυλάμε τα ρούχα μας, όπως είπατε και εσείς, διότι στο παρελθόν, πρόσφατες είναι οι μνήμες, νομίζω ότι δεν θα σβήσουν και ποτέ από τη μνήμη, όσον αφορά το φθινόπωρο. Ωραία. Υπάρχει λοιπόν, για να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο, υπάρχει μια αστάθεια, η οποία φαίνεται ότι αυτή η αστάθεια και πότε, αυτή η αστάθεια μέσα σε χειμερινό μήνα, εδώ είναι που τρελαινόμαστε, έτσι στο καταχειμώνο. Κύριε Λονταράκη, μέχρι και την Παρασκευή ή Σάββατο για την Κρήτη, λένε τα νεότερα δεδομένα τα οποία έχετε, και όχι μόνο μέχρι αύριο το μεσημέρι. Κύριε Λονταράκη, συγγνώμη, το έκτακτο έχει εσύ μέχρι και αύριο, αλλά φαίνεται ότι η αστάθεια θα επηρεάσει το νησί με εναλλαγές του καιρού από μία ήλιο, μία ώρα, έως το Σάββατο. Το έκτακτο είναι έχει εσύ μέχρι και αύριο. Λέτε ότι στην περιοχή της Μεσαράς, όπου αυτή την ώρα κατευθύνεστε, ότι έχει φορτώσει ο καιρός, όπως λέμε ενδεικτικά εδώ στην Κρήτη, και έχει βαρύνει ο καιρός, και ότι φαίνεται ότι είναι έτοιμος για να βρέξει. Υπάρχουν δυνατοί άνεμοι οι οποίοι προκαλούν προβλήματα, και πείτε μας επίσης το υπόλοιπο νησί τι έχετε μάθει από τις αρμόδιες υπηρεσίες, κύριε Λονταράκη, δηλαδή στο Ρέθυμνο το ίδιο, Λασίθι το ίδιο, Χανιά το ίδιο. Τουλάχιστον βάσει των προβλέψεων θα αρχίσει η Κρήτη να επηρεάζει τα πεδιστικά, και όντως από τις πρώτες πρωινές ώρες κατά τόπους σε κεντρικές ενότητες περιοχές των ομού Χανίων είχαμε τις πρώτες σκάλες χωρίς προβλήματα σε καμία περίπτωση προς Θεού, όπως είπατε κι εσείς. Είμαστε αρχές του χρόνου, είμαστε αρχές του Γενάρη. Είναι σαν να μιλάμε για ένα μίνι κύμα κάψωνα ή για αυξημένες θερμοκρασίες τέλη του Ιουλίου. Άρα δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος, σαφέστατα ο κόσμος να προσέχει, δεν το συζητάμε. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος πραγματικά έτσι να καλλιεργούμε κλίμα πανικού, είτε φόβου, είτε ανησυχίας. Εμείς ποτέ. Να χιονίσει, αλήθεια. Όχι προς Θεού, όχι εσάς προσωπικά είτε το σταθμό. Άλλωστε μιλάμε, συνεργαζόμαστε χρόνια, καταλαβαίνόμαστε. Γενικότερα, επειδή πολλές φορές κυρίως αθηναϊκά μέσα και όχι μόνο, αλλά και τοπικά. Κύριε Λονταράκη, το ξέρετε. Το ξέρετε. Δεν φταίει κανένας δημοσιογράφος και κανένα μέσο, ή τοπικό ή αθηναϊκό. Από τη στιγμή που η καυτή πατάτα έλεγε δεν προλάβαμε έντονα καιρικά φαινόμενα και πνιγήκαμε, ότι τώρα φυλάνε οι υπηρεσίες τα ρούχα τους. Από τον Οκτώβριο, σας το έχω ξαναπεί άλλωστε, σε ό,τι έχει να κάνει με τα δελτία επιδείνωσης, τα έκτακτα από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, τα οποία απορρέουν από την ΕΜΗ πάντοτε, τα δελτία έχουν αναβαθμιστεί και λεκτικά και στον τρόπο γραφής και έκφρασης, ακόμα και στα σήματα που στέλνουν στην αυτοδιοίκηση, έχουν αναβαθμιστεί. Είναι αυτό που είπατε κι εσείς. Όντως, καήκαμε τον Οκτώβριο και έχουμε να ήταν το τελευταίο περιστατικό. Από τον Οκτώβριο, λοιπόν, υπάρχει μια αναβάθμιση, τουλάχιστον σε επίπεδο μετάδοση του μηνύματος.
καμιά φορά με υπερβολές. Λοιπόν, χειμώνας είναι, αν υπάρχουν έντονα καιρικά φαινόμενα, ξέρουμε τι να κάνουμε, όπως επίσης και πώς να κινηθούμε λίγο παρακάτω. Τώρα, ξέρετε, στη χθεσινή ημέρα συζητούσαμε και κάτι άλλο. Δώστε μας δύο πληροφορίες παραπάνω. Ότι ξεκίνησε ή ξεκινά αυτή η διαδικασία σε ό,τι έχει να κάνει με την, με την προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης για φυσικές καταστροφές εδώ στην Κρήτη και από την περιφέρεια, δηλαδή ανοίγει διαδικασία του διαγωνισμού προσφορών, προμήθειας κλπ. Τι περιλαμβάνει αυτή η βοήθεια και όταν μιλάμε για έκτακτα είδη ανάγκης? Κύριε Λουδηράκη, με αφορμή το σημείο Στρακαλοφόρη, πρόπερση, ουσιαστικά καταγράψαμε και είδαμε τις ελλείψεις που η περιφέρεια είχε όσον αφορά τις πρώτες ώρες, όσον αφορά τη μέρημνα, τη ζωνική μέρημνα των πολιτών, οι οποίοι ουσιαστικά βίωσαν τις συνέπειες του σεισμού αμέσως τις πρώτες ώρες μετά την εκδήλωση του φαινομένου. Η περιφέρεια είναι υποχρεωμένη και βάσει, αν το θέλει, των σχεδίων να παρέχει αυτή την πρώτη κοινωνική μέρημνα. Τα πρώτα ουσιαστικά να παράσει ό,τι ζητηθεί τις πρώτες ώρες να μας απολυτοδώσει. Καταγράψαμε τις ελλείψεις αυτές και είμαστε πλέον στην ευχάριστη θέση, διότι πραγματικά το μια περιφέρεια, ένα Δήμο, το να έχει ό,τι ακριβώς χρειάζεται σε μια έκτακτη περίπτωση, αν μη τι άλλο είναι μια χείρα βοηθείας που αχρίαστη να είναι, αλλά αν χρειαστεί πραγματικά επιτελεί τεράστια. Πού επικεντρώνεστε δηλαδή? Κοιτάξτε, έχει να κάνει με ηματισμό, έχει να κάνει με ΣΥΝΕΦ, έχει να κάνει με αυτοκίνητο που η πολιτική προστασία της περιφέρειας δεν είχε. Όχι ότι αυτό σε μια έκτακτη ανάγκη είναι κοινωνική μέρημνα, αλλά σε μια έκτακτη ανάγκη έχει ένα μέσο μετάβαση. Έχει να κάνει με φανούς, έχει να κάνει με οτιδήποτε χρειάζεται, γεννήτριες, οτιδήποτε χρειάζεται, έτσι ώστε να στήσουμε ένα πραγματικά όχι πρόχειρο χωριό. Ένα χωριό όπως αυτό που στέκει στο Αρκαλοφόρο, στο εκθεσιακό, που να μην λείπει τίποτα. Ό,τι ανάγκη υπάρχει για τις πρώτες ώρες, ξαναλέω, έτσι δεν είναι κάτι μόνιμο. Αυτές οι έκτακτες περιπτώσεις είναι κάτι προθωρινές το τι θα στηθεί. Αλλά οτιδήποτε χρειαστεί, η περιφέρεια στο εξής, καλώς εφόντων των πραγμάτων, θέλω να πιστεύω ότι μέχρι το καλοκαίρι θα είναι στις αποθήκες της Διεύθυνσης Συλλογικής Μέρημνας Περιφέρειας. Έχει ανοίξει η διαδικασία ή ξεκινά? Είμαστε στη διαδικασία το να ζητάμε τις προσφορές από τους προμηθευτές. Θέλω να πιστεύω ότι θα ολοκληρωθεί και πάρα πολύ σύντομα, έτσι ώστε, γιατί υπήρχαν ελλείψεις, έτσι, μπορεί να υπήρχε διάθεση, μπορεί να υπήρχε να καταθέσαμε αυτόν όλοι και από τη Διεύθυνση Συλλογικής Μέρημνας και από την πολιτική προστασία της περιφέρειας και από τους δήμους φυσικά. Αλλά όπως το λέμε και στα χωριά, θα πρέπει να έχουμε το χρειαζόμενό μας την ώρα να γίνει. Μάλιστα. Ποιο είναι το ύψος του ποσού το οποίο δίνεται για όλη αυτή την προμήθεια? Κύριε Λουδηράκη, ξεπερνάει τις 350.000 ευρώ. 350.000, ναι. Ναι, μπορεί να φαίνεται λίγο ή μπορεί να φαίνεται πολύ, αλλά πιστέψτε με, καλύβει όλες τις ανάγκες της περιφέρειας. Μάλιστα. Αχρίαστα να είναι πραγματικά, αλλά αν ξανασυμβεί το οτιδήποτε, πιστέψτε με, οτιδήποτε χρειαστεί, απαιτηθεί, οτιδήποτε βοηθάει στην ελληνική μέρημνα, οτιδήποτε βοηθάει έτσι ώστε να στηθεί ένας καταβλισμός, χωρίς να του λείπει τίποτα, η περιφέρεια θα το έχει. Μάλιστα. Διαγωνισμός που είναι από το αρμόδιο Υπουργείο, εκεί δηλαδή κατατίθενται οι προσφορές? Κοιτάξτε, οι προσφορές ζητείται από τις περιφέρειες, από προμηθευτές, από του τόπου μας, εδώ από την Κρήτη, ανάλογα και το τι ζητάμε. Και γίνεται πάντα με όρους δημοσίου, δηλαδή με την χαμηλότερη σφαίρουσα προσφορά. Αυτό που δηλαδή ουσιαστικά συμφέρει την περιφέρεια από οικονομικές και όχι μόνο άποψη. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Καλημέρα. Αυτά από τον Εντεταλμένο Σύμβουλο Πολιτικής Προστασίας, τόσο για τον καιρό, όσο και για αυτό το θέμα με την προμήθεια ειδών, στην οποία προχωράει, πρώτης ανάγκης που προχωράει η περιφέρεια, με συνολικού κόστους 350.000 ευρώ.